Θα ήθελα έτοιμη η ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε το πρωί ο διευθυντής της κλινικής Νίκος Μπουλανάκης. Το τμήμα ψυχιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας παρουσιάστηκε το πρωί από το διοικητή του νοσοκομείου Κωνσταντίνο Ντιναλέξη και τον διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής Νίκο Μπουλανάκη. Ο κ. Ντιναλέξης μίλησε με βεβαιότητα πως ο τομέας ψυχικής υγείας του νοσοκομείου θα κάνει μεγάλα και πρωτοποριακά άλματα. Θέλω να καλωσορίσω στην Άρτα και στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας τον κύριο Μπουλανάκη, τον διευθυντή της ψυχιατρικής μας κλινικής. Ο κύριος Μπουλανάκης είναι ένας άνθρωπος καταξιωμένος στο χώρο του, που έρχεται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννινών, όπου μέχρι τώρα εργαζόταν και παρήχε υπηρεσίες. Είμαι βέβαιος ότι στον τομέα ψυχικής υγείας η ψυχιατρική στην Άρτα θα κάνει μεγάλα άλματα και πρωτοποριακά. Μια ψυχιατρική που την παραλάβαμε πρόσφατα μετά από πολύχρονες προσπάθειες, η οποία είναι φτιαγμένη, στελεχωμένη και εξοπλισμένη μέσα στην πιο σύγχρονη ιατρική αντίληψη του τομέας ψυχικής υγείας και συμπληρώνει και τις δομές που ήδη υπάρχουν. Που όπως γνωρίζετε πολύ καλά υπάρχει και λειτουργεί ο ξενώνας Μελισάνθια στον χώρο του παλιού νοσοκομείου και λειτουργούν επίσης μετά από πολλές προσπάθειες, γιατί θα έπρεπε να νικήσουμε τις προκαταλήψεις του πληθυσμού, υπάρχουν ήδη δύο προστατευόμενα διαμερίσματα που λειτουργούν άψογα και υπάρχει και ένα εργαστήριο αλλαντοποιίας όπου οι άνθρωποι που φιλοξενούνται στο ξενώνα Μελισάνθια απασχολούνται επαγγελματικά. Θα ήθελα να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στον κύριο Μπουλανάκη. Δηλώνω ότι έχει την άμεση στήριξη και υποστήριξη και πιστεύω ότι, και επαναλαμβάνω, ότι η ψυχιατρική στην Άρτα σε λίγο καιρό θα είναι ένα ζήτημα που θα συζητιέται πανελληνίως.